Η κυβέρνηση μιλάει για φορολογική δικαιοσύνη. Κατά την άποψή μας, καμιά φορολογική δικαιοσύνη δεν αποκαθίσταται. Το αντίθετο ακριβώς συμβαίνει. Γιατί τη στιγμή που και αυτή η κυβέρνηση, δεν είναι η πρώτη βέβαια, διατηρεί τη φορολογική ασυλία των εφοπλιστών με τις 58 και βάλε φοροαπαλλαγές, τη στιγμή που διατηρεί τον αναβαλλόμενο φόρο των τραπεζιτών, των μετόχων των τραπεζών, μέχρι λέει να εξοφλήσουν τις ζημιές από το PSI τότε το 2012, αυτό βεβαίως δεν εφαρμόστηκε στους εργαζόμενους, τη στιγμή που διατηρεί τα δωράκια στους μεγαλοκαναλάρχες, στους παραχωρησιούχους, τη στιγμή που διατηρεί τη φοροασυλία, ουσιαστικά τη 12ετή για τους λεγόμενους στρατηγικούς επενδυτές, πέφτει με μανία πάνω στους αυτοαπασχολούμενους ελεύθερους επαγγελματίες. Είναι λάθος, είναι ψέμα αυτό που λέγεται ότι δεν φορολογούνταν. Φορολογούνταν και μάλιστα από το πρώτο ευρώ. Και είχαν και το χαράτσι του τέλους επιτιδεύματος, τα 650 ευρώ. Φορολογούνταν λοιπόν, τώρα θα φορολογούνται ακόμα περισσότερο. Ξέρετε, δεν είχαν ούτε ένα ευρώ αφορολόγητο. Νομίζω ότι η κοινή τέτοια πεποίθηση δεν φορολογούνταν. Έχει ότι σημασία λοιπόν. Φοροδιέφευγαν. Όχι όλοι προφανώς. Έχει σημασία σε ένα μεγάλο λοιπόν, βαθμό. Κύριε Παπαχλιμίντζο, όταν κανείς κυνηγά τη φοροδιαφυγή, να δούμε πού την κυνηγά, πού την ψάχνει ακριβώς, πού συμβαίνει αυτή η φοροδιαφυγή. Στη μικρή μαρίδα, σε αυτούς τους. Άρα συμφωνείτε και εσείς με το ΣΥΡΙΖΑ που λέει ότι τους ισχυρούς ή τους δυνατούς, τους οικονομικά τέλος πάντων. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν κρίνεται από τα λόγια του, ο ΣΥΡΙΖΑ κρίνεται από τα έργα του. Τα κυβερνητικά εν προκειμένου. Μην το λέτε για το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί θα το. Όπου νομίζω ότι εσείς τον εκπροσωπείτε. Όπου ναι, λέω, μην σας ρωτάει για το ΣΥΡΙΖΑ, μπορώ να μιλήσω κι εγώ για αυτό. Ναι, ασφαλώς. Το είπατε και εσείς νωρίτερα. Είπατε ότι ως κυβέρνηση και ο ΣΥΡΙΖΑ όλα τα φορολογικά προνόμια των μεγάλων επιχειρήσεων, του κεφαλαίου γενικότερα, τα διατήρησε για να μην σας πω ότι τα αύξησε. Αλλά πάντως είναι και μικρή. Και μετά πάμε στη διεθνή του περιβάλλον και θα συνεχίσουμε. Το καλοκαίρι ήταν κρεπερή στη Θεσσαλία που είχε κρύψει 280 χιλιάρικα. Να κλείσω, κύριε Παπαχλήμη. Δεν έφτασε ο επαγγελματίας αυτός, αλλά το λέω, είναι και ο μεγάλος εφοπλιστής. Είναι και αυτός. 280 χιλιάρικα δεν είναι λίγο να έχει κρύψει μια για μια κρεπερή. Όταν λοιπόν τα φορολογικά έσοδα του προϋπολογισμού βασίζονται στο 95% από τα λαϊκά στρώματα και τις λαϊκές οικογένειες και μόνο η συμμετοχή των ανωνύμων εταιριών, των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων είναι στο 5%, αυτό τα λέει όλα. Και αυτό θα γίνει ακόμα οξύτερο με τα μέτρα που εξήγηλε. Θα απαντήσετε, κύριε Στυλιανίδη. Η φοροαποφυγή στη χώρα μας είναι νόμιμη για κάποιους. Για τους εφοπλιστές είναι νομοθετημένες. Και μάλιστα. Μα οι εφοπλιστές είναι διεθνείς. Και μάλιστα δυναμή. Στο Σύνταγμα. Δεν έχουν έδρα. Για τους στρατηγικούς επενδυτές, με νόμους φοροαποφεύγουν. Ο νόμος του αναβαλλόμενου φόρου είναι νόμος του ελληνικού κράτους από το 2012. Και τις τράπεζες. Δεν υπάρχουν τέτοιοι νόμοι που να προστατεύουν φορολογικά τους ελεύθερους, τους μικρούς επαγγελματίες, τα λαϊκά στρώματα. Το αντίθετο συμβαίνει. Έχει ταξικό πρόσημο λοιπόν και αυτό το μέτρο, όσο και αν προσπαθεί η κυβέρνηση να το κρύψει.